Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα έρθει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως εγκριθεί από το ΔΣ της επιχείρησης ο νέος οργανισμός της ΔΕΙΑΗ, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η καθυστέρηση είναι δεδομένη. Πλην όμως, ο Δήμαρχος επανέλαβε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής να υλοποιήσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης για να λειτουργήσει η επιχείρηση σε επιχειρηματικά πρότυπα αλλά και για να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους καταναλωτές. Το τρίτο και μεγαλύτερο βήμα είναι η αναδιάρθρωση του οργανισμού της ΔΕΙΑΗ. Αντιλαμβανόμενοι ότι ένας οργανισμός πάλι μιας επιχείρησης είναι ένα δυναμικό στοιχείο διοίκησης και οργάνωσης και θα πρέπει σύμφωνα με τις ανάγκες του καιρό να εξελίσσεται και να αναδιοργανώνεται. Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο δουλειάς. Η δουλειά η οποία έχει γίνει από την Δημοτική Αρχή, από τη διοίκηση, από τον κύριο Χρουστό, πραγματικά σαν πρόεδρος του ΔΕΙΑΗ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι τις περισσότερες ώρες που απασχολείται με το ζήτημα μαζί με τους συνεργάτες. Έχουν φτάσει ένα αποτέλεσμα. Η Δημοτική Αρχή έχει ολοκληρώσει την πρότασή της σε σχέση με τον οργανισμό. Κάναμε ένα πρώτο διοικητικό συμβούλιο. Ακούσαμε όλες τις απόψεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου, είτε πρόκειται για εκπροσώπους των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, είτε πρόκειται για θεσμικούς φορείς που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο, είτε πρόκειται για τους ίδιους εργαζόμενους, με τους οποίους θέλουμε πραγματικά χέρι-χέρι να προχωρήσουμε σε αυτή την αναδιοργάνωση και την εξέλιξη της επιχείρησης αυτή του Δήμου, η οποία έχει και σχέση πραγματικά με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Ενημέρωση ζήτησε από τον κύριο Μπέγκα ο Νίκος Γκόντας σχετικά με τον πρώην Γενικό Διευθυντή της ΔΕΙΑΗ, κύριο Γιωτάκη, και για το εάν αποτελεί ή όχι παρελθόν από την επιχείρηση. Για να απαντήσει ο Δήμαρχος ότι ο κύριος Γιωτάκης έχει υποβάλει αίτηση εθελούσιας αποχώρησης από την επιχείρηση. Αυτό το θέμα να το δει η δυνατότητα και στην παράταξή μας να έχει τις προτάσεις, να κάνει προτάσεις και από εκεί και πέρα να συζητήσουμε, να δούμε τι είναι το καλύτερο δυνατό. Εκείνο που έχει σημασία είναι χρειάζεται η συνδρομή και η βοήθεια όλων. Έχω όμως μια απορία. Τι γίνεται με τον Γενικό Διευθυντή. Ο ίδιος λέει ότι εξακολουθεί να είναι Γενικός Διευθυντής. Εσείς λέτε ότι τον απολύσετε. Δεν είναι απλό πραγματικό. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με το θέμα. Στην αρχή της συνεδρίασης έστησε η προκάλεση η τοποθέτηση του Προέδρου Γιώργου Παπαδιώτη που αναφέρθηκε σε εξώδικο επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην Οδό Καλάρη προς το Δημοτικό Συμβούλιο ζητώντας την παρέμβαση των υπηρεσιών του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου σε μια σειρά θεμάτων για τα οποία έχει προσφύγει αρμοδίως και αφορούν στην τήρηση των κανόνων λειτουργίας των επαγγελματικών χώρων που λειτουργούν στο σημείο. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για λόγους διαφάνειας είναι ανοιχτές. Και ποτέ ο λόγος δεν κόπηκε από κανέναν συμπολίτη μας που έρχεται εδώ να απευθύνει για ερωτήματα και να κάνει παρατήρηση. Είναι πρόσδεκτος, ο έλεγχος είναι πρόσδεκτος από τον κάθε συμπολίτη. Όμως οφείλω να δηλώσω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης ούτε εκφοβίζεται, ούτε εκβιάζεται με τέτοιου είδους επιστολές. Γνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας, γνωρίζουμε τις αποφάσεις παίρνουμε με πλήρη συνείδηση και με βάση τον όρκο που δώσαμε και ξέραμε δημοσιεύονται στη διάρκεια και ελέγχονται πάντα για την νομιμότητά τους από τα δεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας. Στην αρχική ενημέρωση ο κ. Μπέγκας αναφέρθηκε στο ταξίδι που έγινε στη Μόσχα για την έκθεση της Γιαννιώτικης Ασημουργίας, ενώ τοποθετήθηκε και με αφορμή τη λειτουργία της παιδικής χαράς Κουραμπά. Υπάρχει ένα γενικότερο θέμα περιφρόνησης της δημόσιας περιουσίας, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών από μόνος του με τα μέσα διαθέτει, αλλά ούτε και μέσα από το θεσμικό του ρόλου και από τις αρμοδιότητες του, μπορεί από μόνος του να διασφαλίσει τους δημόσιους χώρους της πόλης. Θέλει συνέργειες πολλών φορέων και ακόμα θέλει και τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών και οι ίδιοι πολίτες να είναι συμμέτοχοι στην προστασία των δημοσίων χώρων. Αυτό η Δημοτική Αρχή το εξέφρασε και με ένα τέτοιο τύπο που εξέφρασε σχέση με αφορμή το άνοιγμα της παιδικής χαράς του Κουραμπά. Είναι ένα γενικότερο θέμα η προστασία των δημοσίων χώρων, είτε σε επίπεδο βανδαλισμού οργάνων παιδικής χαράς. Καλώς ευχαριστώ για την παιδική χαρά, αναφέρω μόνο ότι προσπληρώθηκαν τα έργα και γίνεται η παραγραφή. Θα ήθελα όμως να σας δώσω και μερικές φωτογραφίες και ορισμένες παρατηρήσεις
υπάρχουν ατέλειες όσον αφορά την ελληνική και προβλήματα ακόμα και στην κοινότητα. Νομίζω λοιπόν ότι η σοβαρή ευθύνη σε αυτό το θέμα υπάρχει από τη Δημοτική Αρχή και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το τοπικό μέσο μαζικής ενημέρωσης ένα θέμα για πληρωμή χρηματικών ποσών παλαιότερα από το Δήμο που πήρε η ΆΕΚΟ με υπογραφές αθώμων οι οποίοι στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζουν τις υπογραφές τους και δημιουργήθηκε ένα δώρος δεδομένου του ύψους των πασμάτων αυτών έφτανε περίπου στις 500.000 το καθένα, τρία νομίζω ήταν και με όχι σαφείς δικαιολογίες. Το άγριο δίκτυο βασικών μέσων μεταφοράς που υπάρχει στην πόλη μας λέει. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ανύπαρκτο δίκτυο μέσω μαζικής μεταφοράς, όπου στην ουσία η μόνη γραμμή που λειτουργεί είναι η γραμμή που φάει στο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστημιακό Συμβούλιο. Χιλιάδες συμπολίτες μας είναι όμοιοι